Αλλαγή του εκλογικού νόμου για να υπάρξει σταθερότητα και όχι ακυβερνησία, προανήγγειλε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου που ισχύουν έστω και στο ελάχιστο οι νόμοι, έπρεπε να είχε συλληφθεί βγαίνοντας από την αίθουσα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βούλης, όπου ο διοικητής της ΕΕΠ Παναγιώτης Κοντολέων ομολόγησε το κακούργημα των υποκλοπών. Το ίδιο ισχύει και για τους 6 διευθυντές που υπέγραψαν τις παρακολουθήσεις, την εισαγγελέα Βασιλική Βλάχο που τις ενέκρινε, όποιον ήταν υπεύθυνος από το γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά και να κινηθεί άμεσα διαδικασία ειδικού δικαστηρίου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που δεν έγιναν αυτά, στην πράξη καταλήφθηκε η ένωμη τάξη στη χώρα με απόλυτη και ακέραιη ευθύνη των διορισμένων από την κυβέρνηση, θεωρούμενων ως λειτουργό της δικαιοσύνης. Όσο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου για τις μεθεπόμενες εκλογές, να πούμε πρώτον ότι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι θα βγουν πρώτο κόμμα στις εκλογές, είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες. Καμία σοβαρή δημοσκόπηση δεν δείχνει κάτι τέτοιο, αν αποκρυπτογραφηθεί σωστά. Και κατά δεύτερο, είναι υπεραισιόδοξο να μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Κανείς από την αντιπολίτευση δεν θα τους αφήσει να πάνε σε δεύτερες κάλπες.